Έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα παραμένουν δεκάδες συμβασιούχοι με σκηνές τις οποίες έχουν στήσει από το βράδυ της Δευτέρας. Συνεχίζουμε. Αύριο μας έχουν κλείσει ένα ραντεβού με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό. Θα ανέβει η Επιτροπή με κάποια άτομα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ μέχρι να μας δώσουν την απάντηση που περιμένουμε. Μια απάντηση να μας συμφέρει και εμάς να γυρίσουμε στις δουλειές μας. Όσοι έχουμε μείνει, το 70% των ωφελούμενων δεν μπορεί να μπει ταμείο. Δεν έχουμε τα αποτελούμενα προσόντα να μπούμε ταμείο. Γιατί δεν έχουμε ξαναμπεί σε επαναφορά ποτέ ταμείο. Τι ελπίζετε από την αυριανή σημαντική για εσάς συνάντηση? Πιστεύουμε να υπάρχει μια θετική απάντηση από το Υπουργείο. Ζητούν να τους δοθεί το δικαίωμα για συνέχιση της εργασίας τους στο Δήμο. Οι συμβασιούχοι δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν εκεί μέχρι να λυθεί το ζήτημά τους. Ένας συνάδελφος άνοιξε το πορτοφόλι του, έχει 4 παιδιά και δεν είχε καθόλου λεφτά μέσα. Και δεν είχε να τα ταΐσει. Λοιπόν, και έτσι είναι οι περισσότεροι. Ούτε στο ταμείο δεν μπαίνουν. Μα εκείνο το πρόβλημα. Ότι ούτε στο ταμείο μπαίνουν οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι μένουν εκτός ταμείου. Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα τελειώσαν. Είναι ανθρώποι πάνω των 50 οι περισσότεροι και δεν τους παίρνει κανένας για δουλειά. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν ότι όπως δώσανε παράταση αλλού, στα νοσοκομεία, από εδώ και από εκεί, στο Χαϊδάρι, στο Χολαργό, στην Θεσσαλονίκη, να δώσουν και σε εμάς. Δηλαδή, έχει διαφορά η Θεσσαλονίκη με εμάς? Είναι άλλο Θεός εκεί και άλλο εδώ? Εμείς δηλαδή τι είμαστε? Άνεργοι είναι και εδώ πέρα όλοι. Παιδιά μικρά έχουν. Και είναι όλοι με ανειδίκευτοι περισσότεροι. Πού θα πάνε για δουλειά? Υπάρχουν οικοδομές να πάνε να δουλέψουν ή να πάνε να κάνουν? Εντάξει, πρέπει να δοθεί μια λύση. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Εντάξει. Όπως δώσανε αλλού, να δώσουν και σε εμάς. Το ραντεβού των συμβασιούχων ορίστηκε για την Παρασκευή 24 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εργασίας. Δικαίωμα έχουμε, θέλουμε συνεργασία, δεν παίρνουμε σε ταμεία, είμαστε πάνω 50 όλοι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν να δώσει μια λύση η κυβέρνηση. Γι' αυτό την ψηφίζουμε πλέον, γι' αυτό έχουν τους πολιτικούς για να δίνουν τις λύσεις. Όπως και οι δημάρχοι εδώ να δίνουν τις λύσεις, όπως η κυβέρνηση να δίνουν τις λύσεις. Για αυτούς υπάρχουν δικαιώματα, για εμάς δεν υπάρχει τίποτα? Δεν είμαστε κομματικά, οπότε θέλουμε μια λύση σε αυτό το πράγμα, τίποτα άλλο.